Σε δύο μέρες, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παραγγελίες στο νομό Μαγνησίας είναι λιγοστές, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι θερμοκρασίες είναι φθινοπορεινές. Η κυρία Κατοχρήστου, πάντως, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Μαγνησίας, αναφέρθηκε στην τρέχουσα τιμή του πετρελαίου που σημείωσε ρεκόρ τριετίας και άγγιξε τα 84,5 δολάρια ανά βαρέλι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων και αυτό οφείλεται στην αύξηση της τιμής του βαρελιού διεθνώς, γιατί βλέπουμε ότι έχει πάει στα 84 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες μέρες. Έτσι έχουμε μία άνοδο των τιμών, σίγουρα αυτό μας ανησυχεί και ιδιαίτερα για τη δική μας περιοχή που περιλαμβάνει και αγροτικό κόσμο και τώρα είναι η σπορά για τα σιτηρά. Θα δούμε πολύ αυξημένο το κόστος παραγωγής. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινάμε στις 15 Οκτωβρίου σε δύο μέρες. Οι προβλέψεις λένε ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1,15 και 1,20. Είναι σχετικά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι που ξεκίνησε στα 85 λεπτά. Αλλά σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα έχουμε αυξημένο το επίδομα κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, το πρώτο μέτρο. Και πριν μια εβδομάδα ο Υπουργός Ενέργειας έβγαλε ότι θα αυξηθεί και επιπλέον 10% λόγω της, για να αντιμετωπιστεί αυτή η παγκόσμια άνοδο των τιμών. Θεωρούμε ότι χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Και σίγουρα θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι επιτακτική ανάγκη περισσότερο από ποτέ, ώστε να μπορέσει να συγκρατηθεί η αγορά και όχι μόνο στη θέρμανση, αλλά και στα υπόλοιπα καύσιμα. Μέση τιμή αμόλυβδης πετρέλαιου, όπως εκείνη. Μέση τιμή του νομού στην αμόλυβδη βενζίνη είναι γύρω στο 1,74 και στο πετρέλαιο κίνησης γύρω στο 1,48. Η τιμή πάντως μονάδας του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να είναι 30-40% πάνω σε σχέση με τις περσινές τιμές. Και συγκεκριμένα αναμένεται να κινηθεί στο 1,20 το λίτρο έναντι των 0,90 λεπτών που ήταν πέρυσι. Αυτή τη τιμή αφορά την επιδοτική χώρα, γιατί στα νησιά και των σποράδων στο 1,30 ευρώ έναντι 1 ευρώ το 2020.